Εξαθλειωμένη, χτυπημένη και σχεδόν γυμνή, 25χρονη εντοπίστηκε το πρωί στην περιοχή του Λίντο, λίγο πριν αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι της φρίκης μέσα από την κατάθεσή της. Επί τρεις μήνες ζούσε έναν απίστευτο διάκη στα χέρια 42χρονου Αλβανού και της 30χρονης συντρόφου του. Η αποκάλυψη ήρθε στο φως όταν διερχόμενος οδηγός από την περιοχή του Πανγκριτίου είδε την κοπέλα σχεδόν ημίγυμνη και χτυπημένη και φρόντισε να ενημερώσει τις αρχές. Η 25χρονη ήταν φυλακισμένη στο διαμέρισμα του ζευγαριού στις 3 Βαγιές όλο αυτό το διάστημα. Με απειλές και ξυλοδαρμούς την εξανάγκαζαν να εκδίδεται καθημερινά. Μετέφεραν με ένα αυτοκίνητο από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο τα δυτικά προάστια του Ηρακλείου για να συνευρεθεί με πελάτες με τα χρήματα να καταλήγουν στις τσέπες τους. Κάθε προσπάθειά της να αντιδράσει όπως περιέγραψε και να ξεφύγει κατέληγε στον άγριο ξυλοδαρμό, όπως έγινε και σήμερα τα ξημερώματα. Κάπως πρέπει να το καταπολεμήσουμε αυτό, γιατί δεν είναι καλό να έχουμε μια τέτοια συμπεριφορά σαν κοινωνία και σαν πολιτεία γενικότερα. Η 30χρονη Αλβανίδα την ξυλοκόπησε άγρια μέσα στο αυτοκίνητο, της έσκισε τα ρούχα και στο τέλος την πέταξε στο δρόμο. Εκεί, στην περιοχή του Πανκριτίου, την εντόπισε διερχόμενος οδηγός που κάλεσε αμέσως την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Αφού έλαβε τις πρώτες βοήθειες, η 25χρονη, η οποία στο παρελθόν είχε φιλοξενηθεί σε τομή προστασίας, μέσα από την ανατριχιαστική κατάθεσή της στην ασφάλεια, αποκάλυψε τον εφιάλτη που έζησε αυτό το διάστημα. Τη συγκλονιστική εξομολόγηση της 25χρονης στους αστυνομικούς ακολούθησε έφοδος το διαμέρισμα του ζευγαριού, εδώ στην περιοχή Τρεις Βαγιές. Περιοχής έπεσαν από τα σύννεφα, αφού κανείς δεν είχε αντιληφθεί όσα ζούσε η 25χρονη στο διάστημα που βρισκόταν ουσιαστικά εχμάλωτη στα χέρια του ζευγαριού των Αλβανών. Θλιβερό, ναι, εννοείται. Αυτά πρέπει να μαθαίνονται, όμως να σταματήσουν να υπάρχουν. Δυστυχώς. Η ασφάλεια Ηρακλείου προχώρησε στη σύλληψη του ζευγαριού και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπορία ανθρώπων και σωματικές βλάβες. Μάλιστα, οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν με τη σύλληψή τους ότι πρόκειται για συνήθεις ύποπτους, καθώς έχουν απασχολήσει τις αρχές για σωρία δικημάτων από ενδοοικογενειακά επεισόδια, κλοπές, ναρκωτικά έως και επεισόδια σε νυχτερινά καταστήματα. Η 25χρονη κοπέλα παραπέμπτηκε στο Συμβουλευτικό Κέντρο Ηρακλείου, όπου υποστηρίζεται ψυχολογικά ενώ αναμένεται να φιλοξενηθεί για όσο χρειαστεί.